μας ναός είναι ένα κένυφος αυτή τη στιγμή. Αλλά η παρουσία σας το γεμίζει με πολλές φωνές, με πολλά μέλλοντα, με πολλές ευκαιρίες. Η Ανάσταση του Κυρίου δεν είναι απλώς μόνο ένα γεγονός της ιστορίας. Είναι κάτι που γίνεται καθημερινά στη ζωή μας. Και απόψε ιδιαίτερα, γιατί αυτός ο λαός έχει τόσα όνειρα και σχέδια πολλών γενναιών Ελληνοαμερικανών και τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν. Οι σκέψεις μας σήμερα είναι σε αυτούς οι οποίοι έφυγαν, αλλά έδωσαν ό,τι είχαν για να γίνει ο γενικός αυτός λαός ιστορικός. Και σήμερα και αύριο και στον αιώνα των άνθρωπων. Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου να είναι και η Ανάσταση της δικής μας, αγαπητοί του Χριστιανοί. Να δούμε το καθεδρικό μας πάλι επικεφαλής όλων των ελληνικών λαών στην περιφέρεια του Αγίου Ιησού. Να είναι ο Ποτάρας και ο Προστάρας. Να φέρει κόσμο πάλι όπως πάντοτε. Υπάρχουν όνειρα, υπάρχει όρεξη. Τώρα θέλουμε την πίστη μας να την κάνουμε πράξη. Many times we are tempted to take the resurrection service as a quaint tradition of Orthodox Church. I think His All Holiness tonight gave us a great deal of thought and food for thought how we should behave as Orthodox Christians. Before I make it any longer for us tonight, I just want to bring to you one point, that the resurrection of Christ, it's not some private and personal event of Christianity. That has been said over and over again through the lives of so many thousands of saints and martyrs. It is something that has to do with the universe. It is a salvationary clarion call for all of us to become what we are from the beginning of our existence upon this earth. Loving and people of the gospel, the good news, reality, and above all, mercy and love. May His unfathomable love for humankind and for the creation give us the most excellent example how to live our lives.
Χριστός Ανέστη. Christ is risen. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Christ is risen. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Christ is risen. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Christ is risen.